Δεν έχω κατορθώσει αυτό που επιθυμώ. Έτσι δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου, που έτσι το θέλω και έτσι το ζητάω, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Έτσι το αισθάνομαι, αλλά δεν αποσταλίνομαι, γιατί παρόλο που αισθάνομαι έτσι αδύναμος και που δεν έχω κατορθώσει αυτό που ποθώ, εν τούτης δεν απελπίζομαι, με παρηγορεί ότι τουλάχιστον δεν πάω από το να προσπαθώ. Ας πούμε, δεν αποσταλίνομαι επειδή βλέπω αυτό το πράγμα σε μένα. Βλέπω ότι παρόλο που δεν μπορώ να κατορθώσω αυτό που επιθυμώ, προσπαθώ, διαρκώς το θέλω και όμως δεν μπορώ. Σαν λίγο να καταλαβαίνω, μα δεν είναι αυτό που πρέπει που θέλω. Κάνε προσευχή και για μένα. Και το θέμα είναι ότι αυτό είναι. Εγώ λέγω, δεν μπορώ να αγαπήσω τον Χριστό αν ο Χριστός δεν εγγύπτει στην ψυχή μου να με αγαπήσει ο ίδιος. Και δεν μπορεί ο Χριστός να με αγαπήσει εάν η ψυχή μου δεν έχει κάτι που θα τον τραβήξει για να με αγαπήσει, διότι αυτό μου λείπει ίσως. Και παρακαλώ το Θεό και λέω, πολύ αδύναμος είμαι, Χριστέ μου, μόνο εσύ θα κατορθώσεις με τη χάρη σου να με κάνεις έτσι και να μ' αξιώσεις σαν τον Απόστολο Παύλο, που χαιρότανε και καθότανε να το λέγει, ζω δε ουκέτσι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, για τους ανθρώπους του Θεού, δεν υπάρχει απόσταση. Μπορείς να είσαι μαζί του και να τον μιλάς και να μιλάτε στο Θεό μαζί. Υπάρχουν και άλλα μυστικά, ότι οι χριστιανοί δεν χωρίζουν, ενώνονται, έστω κι αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.